Πετκάνα. Ιστορικό μυθιστόρημα για τη ζωή της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής. Της Λιλιάνα Χαμπιάνοβιτς Τζούροβιτς. Μετάφραση Ηλία Σαραγούδας, Σβετλάνα Πέτσιν. Διαβάζει η Σοφία Χατζή. Την επομένη, ο κόσμος ήρθε ανάποδα και ήξερα ότι η δυστυχία μας πλησιάζει. Το τέρας ήθελε φρέσκο ανθρώπινο κρέας και οι άνθρωποι του το πρόσφεραν. Η επίσημη κυβέρνηση του νεοδημιουργημένου κράτους και τα σκυλιά του πολέμου. Περισσότερα δεν μπορούσα να σκεφτώ. Να αναπνεύσω. Κρατούσα την εικόνα της Αγίας κάτω από το μαξιλάρι μου, κολλημένη στα στήθη από τον φόβο. Φοβόμουν κάθε αυτοκίνητο που περνούσε δίπλα από το σπίτι μας. Κάθε φως, φάρου, γάβγισμα, σκύλου, βήματα. Έρχονται, θα τον πάρουν, ταραζόμουν. Και έπιανα το χέρι του άντρα μου για να βεβαιωθώ ότι είναι εκεί, ότι ακόμα είναι εκεί. Και τότε του τηλεφώνησαν. Μια Κυριακή πρωί όσο πίναμε τον πρωινό καφέ μας. Την πιο σημαντική ώρα, κατά την οποία ανταλλάσσονται οι πιο όμορφες σκέψεις και οι πιο γλυκές τρυφερότητες. Τον κάλεσαν και αυτός έφυγε. Ανταλλάξαμε σύντομο φιλί, όπως όταν έφευγε για τη δουλειά. Σαν να μην χωρίζουμε, με μια σιωπηρή συμφωνία. Θέλαμε με τέτοιο χωρισμό να αισθανθούμε σύντομη αντάμωση. Επέστρεψα στα άδεια δωμάτια, στην άδεια ζωή μου, να πω στην κόρη μας ότι πήραν τον πατέρα της. Να προσπαθήσω να την προστατεύσω από τον υπερβολικό πόνο, εγώ που δεν γνώριζα ούτε τον εαυτό μου να προστατέψω. Να της δώσω δύναμη, εγώ που δεν είχα καμιά δύναμη. «Δεν βλέπω να προσεύχεσαι για κάτι», μου είπε την επόμενη μέρα με ειρωνικό χαμόγελο, σαν να ήθελε να μου υπενθυμίσει τη ματαιότητα της πίστης μου. Πράγματι, δεν προσευχόμουν. Περνούσα πλάι από την εικόνα και ούτε καν την κοιτούσα, πληγωμένη με ματωμένη καρδιά. Μπορούσα να παρακαλέσω να επιστρέψει σε μένα ή να είναι όσο το δυνατόν ευκολότερα για εκείνον ή να μου αποκαλύψει ο Κύριος το μυστικό της εντολής του. Αλλά μια τέτοια κίνηση μου φαινόταν χωρίς νόημα. Μετά από τόσες αδιεκπεραίωτες προσευχές, μετά από τόσα μάταια δάκρυα, αισθανόμουν και κάποια ακαθόριστη ντροπή. Όπως όταν χτυπάμε την πόρτα και ο οικοδεσπότης δεν ανοίγει, ενώ ξέρουμε ότι είναι μέσα. Ο Κύριος άκουσε τον πόθο μου και η Αγία. Ίσως δεν αξίζω να με ακούσουν, σκεφτόμουν. Γιατί λοιπόν να προσευχηθώ? Για ποιο λόγο να φωνάζω αφού κανείς δεν με ακούει? Και όταν η κορούλα μου βγήκε έξω να παίξει, φεύγοντας μακριά από τη δική μου θλίψη και το κλάμα, τριγυρνούσα σαν καταραμένη στα δωμάτια. Και πάλι επέστρεφα σε εκείνη, γιατί εκτός από αυτήν δεν είχα κανέναν άλλον. Πώς μπόρεσες να το επιτρέψεις αυτό? Πώς μπορείς και με κοιτάς έτσι? Συντετριμένη από τον πόνο, άραγε δεν λυπάσαι? Αυτή είναι η αγάπη σου, αυτό είναι το έλεό σου? Ούρλιαξα. Ξάπλυνα πλάι στην εικόνα της, μπροστά στο πρόσωπό της, και χτυπούσα τις παλάμες μου στο πάτωμα. Χτυπούσα το κεφάλι μου στο πάτωμα, αλλά το πρόσωπό της ανέκφραστο. Ασταμάτητα σκεφτόμουν τον άντρα μου, αναρωτιόμουν πώς είναι, ο ευαίσθητος και τρυφερός, προσιλωμένος σε μένα και το παιδί μας, εκεί όπου σκοτώνουν με πάθος, από ικανοποίηση. Με πονούσε η δυστυχία του και αυτός ο πόνος καταλάμβανε το μεγαλύτερο χώρο στο μαρτύριό μου. Και δεν μπορούσα, δεν ήμουν έτοιμη να δεχθώ κάθε δικό του θέλημα. Αργότερα, πολλές φορές, αναρωτήθηκα
Τι θα γινόταν αν γνώριζα τότε να ανοίξω την καρδιά μου για εκείνο που έμελε να γίνει. Να δεχθώ τη δυστυχία όπως δεχόμουν την ευτυχία. Άραγε με αυτό θα τελείωνε. Ίσως έτσι η θύελα να μη σάρωνε ό,τι απέμεινε από τη ζωή μου. Ήταν θύελα που δεν συνοδευόταν από βροχή, αλλά από κεφάλια και αίμα, που δεν έπαιρνε στο περασμά της τα φύλλα, αλλά ανθρώπους. Στη διάρκεια μιας βραδιάς, σαν πυρκαγιά, χάσαμε όλα όσα μέχρι τότε θεωρούσαμε δικά μας. Έπρεπε να φύγουμε από την πατρίδα μας, από τα σπίτια μας, από τις ζωές μας. Οι ιδιοκτήτες του τίποτα, εκτός από τις αναμνήσεις μας, που με το πέρασμα του χρόνου θα τις βλέπαμε όλο και πιο όμορφες. Φύγαμε για εκεί που συνήθως φεύγαμε, στη Σερβία. Μας συνόδευε ο στρατός μας. Άντρες που βιάζονταν να επιστρέψουν στην πρώτη γραμμή του πυρός για μια τελευταία προσπάθεια άμυνας. Ο άντρας μου δεν ήταν και κανείς δεν γνώριζε να του πει τι απέγινε. Μήπως είναι νεκρός, πληγωμένος ή αιχμάλωτος. Βουβάθηκα από τον πόνο. Στο Βελιγράδι εργάστηκα ως οικιακή βοηθός, γιατί αυτή ήταν η δουλειά που μπορούσες να βρεις πιο εύκολα. Και επειδή για λίγο, για πολύ λίγο μπορούσα να συγκεντρώσω το νου μου, δουλεύοντας άφηνα τη σκέψη μου να περιφέρεται παντού και εκείνη επέστρεφε σε μένα ομορφότερη και πληρέστερη. Βρήκα ένα δωμάτιο, μικρό και φτωχικά τακτοποιημένο, με ένα κρεβάτι και για τις δυο μας. Αλλά είχαμε μαζί μας και τις φωτογραφίες μας, ξερά λουλούδια, μερικά βιβλία. Η βαλίτσα που τη μετέτρεψα σε εικονοστάσιο. Το εικονοστάσιο είναι όπου βρίσκονται οι εικόνες, σκέφτηκα. Η Αγία μου, το εικονοστάσιο της το έφτιαξε πάνω στις πέτρες της ερήμου. Προσευχόταν μπροστά στον Κύριο ειλικρινά, όπως εγώ μπροστά της, και με τα ίδια δάκρυα. Έκλαιγα όταν το παιδί μου κοιμόταν. Εκείνη, όταν νόμιζε ότι εγώ κοιμήθηκα, κρύβαμε η μία από την άλλη τα δάκρυά μας, αλλά και οι δύο ήμασταν το ίδιο δυστυχισμένες. «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας με ακολουθήσει», είπε ο Κύριος. «Μήπως γι' αυτό έλαβα τέτοιο μαρτύριο», αναρωτήθηκα. «Γι' αυτό έλεγα στην Αγία μου, οδήγησέ με στην οδό του Κυρίου. Καθάρισε την ψυχή μου, καθάρισε την καρδιά μου, καθάρισε το νου μου. Άραγε, σηκώνω τον σταυρό μου, σημαίνει και σταυρώνομαι. Δεν είναι αρκετό να σταυρώσεις τις επιθυμίες και τα πάθη σου και η καρδιά σου να μείνει ολόκληρη. Άραγε, για να πλησιάσεις τον Θεό, πρέπει να υποφέρεις. Γιατί δεν γίνεται μόνο με την αγάπη? Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς πόνο?» Σκεπτόμενη έτσι, νόμιζα ότι δεν θέλω να εγκαταλείψω πια τον πνευματικό μου δρόμο και το δρόμο του Θεού. Αφού δεν γνώριζα άλλο δρόμο και άλλον οδηγό, δεν θα ήξερα πού να πάω. Δεν είχαμε ποιον να συζητήσω. Γι' αυτό συζητούσαμε εκείνη, την Αγία μου. Καθόμουν στο πάτωμα και την κοιτούσα στο πρόσωπο. Της μιλούσα, πεπισμένη ότι εκείνη με ακούει και με καταλαβαίνει. Προσπαθούσα να ακούσω τις απαντήσεις της στην καρδιά μου. Εκείνο που κάποτε αποτελούσε διανοητική παγίδα του περίεργου νου, τώρα έγινε ερώτημα ζωής ή θανάτου. Όλα τα έχασα. Ήμουν αδύναμη.
Δεν είχα κανένα να με ενθαρρύνει εκτός από εκείνη. Μάνα την αποκαλούσα. Εσύ γνωρίζεις την καρδιά μου, την ψυχή μου, το νου μου. Εσύ γνωρίζεις και τις δυνάμεις μου. Μη μου δώσεις μεγαλύτερο βάρος από αυτό που μπορώ να σηκώσω. Και δώσε μου τη δύναμη να σηκώσω και αυτό που πρέπει να κουβαλώ. Έτσι της παρέδωσα τη ζωή μου μόλις τότε και έτσι της είπα, ας γίνει το θέλημά σου. Αλλά δεν ήταν εύκολο να το προφέρω. Για να το πω έπρεπε να σκοτώσω μέσα μου τον φόβο και να ξεριζώσω από μέσα μου μια εντελώς νέα αίσθηση που όλο και πιο συχνά μου παρουσιαζόταν. Την αίσθηση ότι εξαπατήθηκα, ότι αδικήθηκα. Άλλοι άνθρωποι ζούσαν τη ζωή τους, έβγαιναν, γελούσαν, ερωτεύονταν, χωρίς διακοπή, αβίαστα. Ενώ το παιδί μου κοιμόταν με τη φωτογραφία του πατέρα της στο μαξιλάρι. Και συχνά και η φωτογραφία και το μαξιλάρι ήταν υγρά από τα δάκρυα. Κι εγώ δεν ζούσα. Περίμενα να επιστρέψει ο άντρας μου και να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Αβέβαιη για το αν αυτό θα συμβεί ποτέ. Μου φαινόταν ότι όλοι είναι πιο ευτυχείς από εμένα. Οι γυναίκες που οι άντρες τους απέφυγαν την επιστράτευση. Οι άντρες που κατάφεραν να ξεγλιστρήσουν από το μέτωπο και να έρθουν μαζί μας. Ακόμα και εκείνες που έμειναν χωρίς άτυχους γάμους και συζύγους, που δεν τις αγαπούσαν αρκετά, ή εκείνες που δεν ένιωσαν την αγάπη. Συνάντησα και εκείνες που μας μιλούσαν μερικά χρόνια πριν για το ένδοξο παρελθόν του λαού μας και μας διαβεβαίωναν ότι στο όνομα αυτού του παρελθόντος θα έπρεπε να θυσιαστούμε για το μέλλον. Και μετά ήταν οι πρώτες που εγκατέλειψαν την πραγματοποίηση του ονείρου. Αισθανόμουν ότι στην καρδιά μου και η λάβα πικρίας και μίσους. Μίσος απέναντί τους το ίδιο όπως και απέναντι σε εκείνους που σήκωσαν αυτή τη θύελα. Γνώριζα ότι οι ευτυχέστεροι από μένα δεν φταίνε όπως κάποτε για τους άλλους δεν έφταιγα εγώ. Γνώριζα ότι δεν μου πήραν τίποτα. Ότι τίποτα από όσα έχουν εκείνοι δεν μου ανήκει, το γνώριζα. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο να πνίξω την εξάρτηση, την πικρία, το μίσος. Άλλο είναι το να γνωρίζεις και άλλο να το αποδέχεσαι με την καρδιά σου. Για καλή μου τύχη εκείνη ήταν πάντοτε μαζί μου και δεν με άφησε να βουλιάξω στο σκοτάδι των ανάξιων αισθημάτων μίσους και κακίας για το Θεό. Πρέπει εκείνη να με οδήγησε ως την εκκλησία της στο Καλεμέγκταν. Ψάχνοντας γαλήνη στην απελπισμένη μου καρδιά, μια Παρασκευή απόγευμα βρέθηκα στην όχθη του ποταμού μπροστά από το τείχος, αν και δεν σκόπευα να φτάσω ως εκεί. Είδα τα υπολείμματα του κάστρου και ξεκίνησα προς αυτά, μη ξέροντας την πραγματικότητα πού πηγαίνω. Ανέβηκα τα πέτρινα σκαλοπάτια που ήταν φθαρμένα από το χρόνο. Και στη μικρή πλατεία είδα ένα μικρό εκκλησάκι κάτω από τα τείχη. Και τότε είδα και εκείνη, την Αγία μου. Γαλήνια στο ψηφιδωτό τόξο της εισόδου του ναού, στεκόταν με γκρίζο μπλε ημάτιο, με σκυμμένο το κεφάλι και ξεφύλιζε ένα βιβλίο. Επιτέλους έφτασα εκεί όπου κάποτε πριν από πολύ καιρό με είχε καλέσει. Ανατρίχιασα. Γνώριζα ότι δεν βρέθηκα εκεί τυχαία. Ότι αυτή η ημέρα ήταν σημαντική για τα επόμενα βήματα στο δρόμο μου, όπως τότε που γνώρισα την Κόρντανα. Ασπάστηκα την εικόνα της στην πηγή και την εικόνα του Αγίου Ονίσιμου, φύλακα της πηγής. Προσευχόμενη διαρκώς, κατόπιν πήγα να αγοράσω λουλούδια. Τότε τις κατάλαβα. Δύο γυναίκες που ήταν πίσω μου στη σειρά, δυνατά μετρούσαν πόσα λουλούδια τους χρειάζονταν.
Εγώ πάντα πρώτα στην εκκλησία προσεύχομαι για τους εχθρούς μου, γνωστούς και άγνωστους. Και ανάβω πρώτα κερί για να συγχωρήσει ο Θεός αυτούς που θέλουν το κακό μου, είπε η μία από αυτές. Πόσο ντράπηκα με αυτά τα λόγια, με αυτή τη γαλήνια ζεστή φωνή. Σκέφτηκα πόσο καθαρή καρδιά πρέπει να έχει αυτή η γυναίκα και ήθελα να δω και εκείνη που τη συνοδεύει. Γύρισα και το πρώτο που είδα ήταν το μενταγιόν με το αλυσιδάκι που είχε στο λαιμό της. Η εικόνα της Αγίας Πέτκας. Η Αγία χαμογελούσε και σκέφτηκα πως με τη φωνή της άγνωστης γυναίκας μου μίλησε εκείνη. Ήθελα να την υπακούσω, πράγματι ήθελα. Αλλά ήταν τόσο δύσκολο να προσεύχεσαι για συγχώρηση εκείνων που δεν συγχωρούσαν. Να ζητώ άφεση για εκείνους που μου έκαναν κακό. Κατά κάποιο τρόπο τράβηξα τις λέξεις από μέσα μου για να σχηματίσω προτάσεις, αλλά αισθάνθηκα ότι δεν βγήκαν από την καρδιά μου και γνώριζα ότι δεν είχαν μεγάλη αξία και δεν φτάνουν σε εκείνον που έπρεπε. Γνώριζα ότι μόνο εκείνη μπορούσε να με βοηθήσει. «Μητέρα», είπα, «χωρίς εσένα δεν μπορώ τίποτα. Μαζί σου μπορώ όλα όσα θέλεις. Σε παρακαλώ δώσε μου τη δύναμη να νικήσω ό,τι είναι πιο δύσκολο για μένα. Στον καθένα από εμάς, σε παρακαλώ δίδαξέ με την προσευχή όπως εσύ την αγάπησες». Στεκόμουν μπροστά της και την κοιτούσα για πολλή ώρα, πολύ. Δεν μετακινήθηκα ούτε και όταν οι τελευταίοι πιστοί βγήκαν από τον ναό, ούτε όταν έφυγε ο ιερέας. Έμεινα στη μικρή πλατεία, μπροστά από την ψηφιδωτή εικόνα, και δεν σταμάτησα να επαναλαμβάνω την προσευχή μου, με την καρδιά να διψά να καταστεί καθαρή, μέχρι που αισθάνθηκα πως η καρδιά μου γεμίζει από αγάπη. Η ψυχή μου δυνάμωσε. «Μητέρα», παρακάλεσα, «γίνε μητέρα όλων και των εχθρών μας», και έκλαψα με δάκρυα που καθάρισαν τη δυστυχία μου. Τότε το πρόσωπό της άλλαξε και για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια φόβου άρχισα να ελπίζω. Έτσι όπως τότε προαισθανόμουν ότι έρχεται το σκοτάδι και η θύελα, έτσι και τώρα προαισθάνθηκα με ακρίβεια το φως. Πάλι σκέφτηκα το μικρό παιχνίδι. Έφυγα από την εκκλησία που ποτέ δεν είχα ξαναπάει και μάντεψα το μέλλον στο χρώμα των ηματίων της. Και όταν τη συνάντησα πάλι στην εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης, ντυμένη με πορφυρό πανοφόρη, ήμουν βέβαιη ότι έχω δικαίωμα να ελπίζω. Παλόμουν. Παλόμουν από την πιο όμορφη αναμονή. Τόλμησα να ψάξω επιβεβαίωση της ελπίδας μου στην Αγία Γραφή. Ήθελα πολλές φορές να το κάνω αυτό νωρίτερα, αλλά πάντα όταν ξεκινούσα να πάρω το βιβλίο, σταματούσε το βλέμμα μου στα χέρια της. Ήταν σαν να γύριζε την παλάμη της και να μου έλεγε «όχι». Τώρα, σε αυτές τις νέες ημέρες, μου φαινόταν ότι άκουγα τη φωνή της σαν κάλεσμα, σαν έγκριση. Άραγε, πράγματι σ' ακούω ή ακούω εμένα? Ελπίδα της δυστυχισμένης μου ψυχής, αναρωτήθηκα αβέβαιη. Έκλεισα τα μάτια, κατόπιν τα άνοιξα. Το χέρι της ευωδίαζε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να γίνει πιστευτό, πως η ίδια θέση των χεριών στην ίδια εικόνα μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό, αλλά δοκιμάστε το. Θα δείτε ότι δεν είναι αδύνατον. Άνοιξα το Ευαγγέλιο. Τυχαία. Και πάλι χωρίς να κοιτώ,
Σταμάτησα με το δάκτυλο στους τοίχους της μοίρας μου. «Μακάρι εσείς που τώρα κλαίτε, γιατί θα χαρείτε», είπε ο Κύριος, και εγώ έκλαιγα ενθαρρυμένη και γεμάτη ευγνωμοσύνη. Μερικές μέρες μετά πάλι προσευχήθηκα για ελπίδα. «Αυτός ο οίκος είναι οίκος χαράς», είπε ο Κύριος. Αυτά τα λόγια τα δέχτηκα σαν υπόσχεση και αποφάσισα να το πω στην κόρη μου. «Αν ο μπαμπάς δεν έρθει μέχρι τα γενέθλιά μου, δεν θέλω να πιστεύω στο Θεό», μου απάντησε. Μαζεμένη μέσα στην αγκαλιά μου, αλλά σοβαρή και αποφασιστική, σαν να μην ήταν 10 χρόνων. Μάλλον επειδή ο πόνος τη μεγάλωσε γρήγορα. «Δεν επιτρέπεται να μιλάς έτσι», της επενθύμησα, και με κάθε λέξη της έδινα και ένα φιλί στο μουσκεμένο μαγουλό της. «Ο Θεός δεν είναι τζίνι που εκπληρώνει στον καθένα 3 ευχές. Το να αγαπάς τον Θεό δεν σημαίνει ότι θα είσαι προστατευμένη από κάθε πάθος και απώλεια. Πρέπει να πιστεύεις στο Θεό, όπως όταν πιστεύεις εμένα, όταν είσαι άρρωστη και σε προτρέπω να κάνεις κάποια ένεση για να γίνεις καλά. Σε πονά, αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι είναι καλό για σένα. Το να είσαι πιστός, αυτό στην πραγματικότητα είναι να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Σε όλα να τον εμπιστεύεσαι πλήρως και όλα να τα δέχεσαι από αυτόν σαν δώρο». Έτσι της μίλησα και γνώριζα ότι δεν μιλώ μόνο σε αυτήν. «Καλά τότε, θα πιστεύω. Μόνο να φέρει τον μπαμπά». Το πιστεύαμε και έγινε. Το μήνυμα μας έφερε ένας εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού να πάμε την επομένη να τον δούμε, επειδή είχε νέα από αγνοούμενος του πολέμου. Ίσως και για τον άντρα μου. Εκείνη η νύχτα, ούτε σήμερα δεν ξέρω πώς επιβίωσε. Εκείνη η νύχτα αναμονής και ελπίδας, την πέρασα γονατιστή μαζί της. Και εκείνη χαμογελούσε. Χαμογελούσε, τι να πω, για εκείνη την απεριόριστη χαρά όταν βρεθήκαμε ξανά σε μία αγκαλιά, εγώ, ο άντρας μου και το παιδί μας. Ότι ήταν ασύγκριτη με όλα όσα είχα ζήσει ως τότε. Ότι με έπνιγε όπως κάποτε με έπνιγε ο πόνος. Ότι νόμισα πως από τόση ευτυχία μπορεί να πεθάνω. Όσα θα μπορούσα να πω θα ήταν λίγα και ανεπαρκή. Γι' αυτό είναι καλύτερα να μην πω τίποτε άλλο γι' αυτό. Όταν φτάσαμε στο μικρό μας δωμάτιο, έμαθα όλα τα μαρτύρια που πέρασε ο άντρας μου. Όταν άκουσε ότι επίκειται θύελλα, ξεκίνησε να μας βρει. Αποχωρίστηκε από τους συμπολεμιστές του και χάθηκε. Για μήνες περιφερόταν, κρυβόταν από τους ξένους στρατιώτες και από τους επίκους που μας έδιωξαν από τα σπίτια μας σε κάποιες άλλες περιοχές και έμειναν σε αυτά. Έτσι συνέχισε μέχρι που κατάφερε να φτάσει σε εκείνους που κουβαλούσαν τον ίδιο σταυρό με εμάς. Αλλά εκεί γινόταν πόλεμος και εκεί το τέρας ήθελε ζωντανό ανθρώπινο κρέας. Τον κράτησαν, τον απελευθέρωσε η αρρώστια. Τύχη στην ατυχία. «Εκείνη με έσωσε, η Αγία Πέτκα», είπε ο άντρας μου, ολοκληρώνοντας την φοβερή εξομολόγησή του. Από την τσέπη του ποκαμίσου του προσεκτικά, σαν να αγγίζει ό,τι πιο πολύτιμο έχει, έβγαλε 2 φωτογραφίες διπλωμένες σε ένα μαντίλι. Στη μία ήμασταν οι 3 μας, στην άλλη η δική μας Αγία. «Μου την έδωσε ένα στρατιώτης όταν πέρασα στους δικούς μας. Προσευχή σου σε αυτή θα σε σώσει», μου είπε. «Και ξέρεις, ήμουν κατά κάποιο τρόπο βέβαιος ότι αυτή θα με φέρει σπίτι». «Και εγώ είμαι βέβαιη», ψιθύρισα, αφού είχα χάσει τη φωνή μου και οι λέξεις έτρεμαν, και δάκρυσα. Η εικόνα ήταν τσαλακωμένη γιατί διαρκώς την κρατούσα στα στήθη. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ με κανένα τρόπο αν δεν την αισθανόμουν στα χέρια μου. Σαν να ήταν εκείνη ένας δεσμός ανάμεσά μας. Σαν οι 3 μας να ήμασταν ένα. Πήρα την εικόνα από τον άντρα μου και μετά έβαλα το χέρι μου κάτω από το μαξιλάρι μου. Το έβγαλα όταν έπιασα αυτό που ήθελα να του δείξω. Και αυτό ήταν η εικόνα της Αγίας μας, τσαλακωμένη από τα δικά μου στήθη με τα χέρια μου, αλλά η ίδια, εντελώς ίδια, όπως εκείνη που μου έφερε. Τσαλακωμένη και σχισμένη στα ίδια σημεία. Ακόμα και εκείνες οι λεπτές γραμμές που άλλαζαν τη μορφή της Αγίας. Εκείνη, πάντα έτσι ακατάληπτα ατάραχη, χαιρόταν και υποσχόταν. Υποσχόταν αυτό το πιο σημαντικό, ότι ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Πόσο είχα ανάγκη αυτή την υπόσχεση, αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη, αυτή η αγάπη. Ο άντρας μου ήταν εδώ, ήμασταν μαζί,
αλλά ήρθε ξαντλημένος, άρρωστος, φοβισμένος από το παρελθόν και για το μέλλον. Και γνώριζα ότι ο αγώνας για αυτόν είναι μπροστά μου. Έπρεπε να μαζέψω τα συντρίμμια της ζωής μας και να τα κολλήσω σε κάτι νέο. Θα την κολλήσω με ελπίδα, θα την απαλύνω με πίστη, θα την ανανεώσω με την αγάπη. Έτσι με έμαθε εκείνη, σκέφτηκα. Και άσχετα με το τι μέλλει να συμβεί, θα είναι το καλύτερο για εμάς. Σημαντικό είναι να είμαστε μαζί και να είναι εκείνη μαζί μας. Όπως πάντοτε ήταν, όπως είναι με όλους όσους την επικαλούνται. Μητέρα μας, Μάνα Παρασκευή. Πετκάνα. Ιστορικό μυθιστόρημα για τη ζωή της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής. Της Λιλιάνα Χαμπιάνοβιτς Τζούροβιτς. Μετάφραση Ηλίας Αραγούδας, Σβετλάνα Πέτσιν. Διάβασε η Σοφία Χατζή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.